Παρακαλώ. Και άρωμα βεντέτα ζήνα. Ενδεχομένω είπα έτσι. Ναι. και Καλάστικοφ που προαναφέρθηκε, γιατί με Καλάστικοφ έγινε η επίθεση. Μεσημέρι μεγάλη τρίτη ήταν. Ο ένα 23χρονο επέβαινε στο αυτοκίνητο. Δυστυχώ, δίπλα του ήταν και ένα μικρό παιδί, 13 ετών, ο ανιψιό του, και τότε δέχτηκαν πειρά από Καλάσνικο. Ε, προκλήθηκε στον 23χρονο ένα διαμπερέ τραύμα στην αριστερή ομοπλάτη. Δεν διατρέχει ωστόσο κίνδυνο για τη ζωή του. Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν γρήγορα και ταυτοποίησαν έναν 43χρονο για την εγκληματική αυτή πράξη, για την ένοπλη επίθεση. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο 43χρονο που φέρεται να είναι ο δράστη, είχε δεχτεί επίθεση κατά το σχετικά πρόσφατο παρελθόν από το 23χρονο θύμα. Εκεί λοιπόν έχουμε αυτή τη Βεντέτα ανάμεσα στον 23χρονο και στο 43χρονο και γι' αυτό έχουν ληφθεί και έκτακτα μέτρα. Όταν όμως η αστυνομική ζήνα αναζήτησαν το 43χρονο ένοπλο με το Καλάσνικοφ για να τον συλλάβουν, αυτός κρύφτηκε, εξαφανίστηκε. Ενώ ε, εντύπωση προκαλεί ότι και ο 23χρονος, παρότι θύμα, συνελήφθηκε αυτός για ψευδή κατάθεση. Γιατί, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, έκρυψε από τι αρχέ το γεγονό ότι δίπλα του βρισκόταν το παιδί, ο 13χρονο ανησυχό του, δεν το είπε, και επίση φέρεται, κατηγορείται ότι έδωσε, έδωσε ψεύτικα ε, στοιχεία για το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε. Είναι, δηλαδή, και αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό βεντέτα. Ε,